Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Την πλάτη γύρισαν για μία ακόμη φορά οι δημότες του Δήμου Σερών αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι σε μεγαλύτερο βαθμό στην κορυφαία αυτή διαδικασία, τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, των πεπραγμένων της πρώην Δημοτικής Αρχής του Αλέξανδρου Χρυσάφη για το 2022. Είναι σε εξέλιξη η κορυφαία αυτή διαδικασία, την οποία παρακολουθεί η συνάδελφος η Βαΐα Βαΐδου που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Βαΐα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε αυτό το παγωμένο ΔΠΘ. Πραγματικά αυτό που βιώνουμε σήμερα τόσο κρύο δεν έχω ξαναζήσει. Σε απολογισμό και γενικότερα εδώ στο ΔΠΘ είμαστε όλοι με τα μπουφάν. Κάνει πραγματικά παγωνιά, μάλλον υπάρχει πρόβλημα εδώ στο ΔΠΘ με την θέρμανση. Δεν πιστεύω ότι έχουν κλείσει τη θέρμανση για να τελειώσει πιο γρήγορα ο κύριος Χρυσάφης και να τελειώνουμε τον απολογισμό. Σε σκληραγώγηση γίνεται, Βαΐα. Για σκληραγώγηση, έτσι να μάθουμε στην οικονομία. Έχει πάρα πολύ λίγο κόσμο. Όντως άδειες είναι οι αίθουσες. Η εικόνα κάθε χρόνο, Δημήτρη, είναι η ίδια, ίσως και πιο αποκορδιωτική κάθε φορά. Αυτή τη φορά δεν είναι ούτε και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Εδώ δεν είναι δηλαδή όλοι. Γιατί δεν ξέρω να σας απαντήσω. Πάντως δεν βρίσκονται όλοι εδώ. Μάλιστα για αυτόν τον λόγο αργήσαμε και να ξεκινήσουμε. Δεν είχαμε απαρτία. Ξεκινήσαμε γύρω στις 7:20 με 7:30 για να μπορέσουν να έρθουν οι σύμβουλοι και να ξεκινήσει η διαδικασία. Θα πω λοιπόν ότι ο κύριος Χρυσάφης ξεκίνησε αμέσως με, Δημήτρη, τα ποσά που αφορούν στο Δήμο των Σερών. Η εντάξει που ο ίδιος είναι 71.287.000, ενώ οι μελέτες ανέρχονται στα 145 εκατομμύρια για την τριετία. Συνολικά θα μιλήσουμε τον κύριο Χρυσάφη και μάλιστα είπε πως για την 9ετία Αγγελίδη, για τα 9 χρόνια δηλαδή του κύριου Αγγελίδη, είχαμε εντάξει έργων 63 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι λέει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό το κομμάτι. Οι οριμάνσεις μελετών μάλιστα στο Δήμο Σερών, Δημήτρη, έσπασαν κάθε ρεκόρ. Αφήνουμε πρίκα σε μελέτες στη νέα Δημοτική Αρχή του κ. Χρυσάφης 145 εκατομμύρια ευρώ. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη, στον απολογισμό αναφέρονται οι δήμαρχοι σε κάθε έκφραση που έχει ο Δήμος των Σερών, δηλαδή κοινωνικές δομές, τις δράσεις που έγιναν, στην καθημερινότητα, στην καθαριότητα, αστικές αναπλάσεις, έργα, πεζοδρόμια. Είχαμε εμείς τώρα και τον κορονοϊό στη διετία του κ. Χρυσάφη. Αναφέρθηκε επίσης στη ΔΕΙΑ, στο δηληστήριο νερού, 50.000 έξυπνα υδρόμετρα, την οργάνωση ομβρίων. Αναφέρθηκε στην καθημερινότητα, στους λαμπτήρες, 2.500 λαμπτήρες LED που αλλάχθηκαν. Αναφέρθηκε στην αγροτική οδοπία, στην αστική οδοπία που ο κόσμος διαμαρτύρεται και λέει ότι δεν έχουν γίνει δρόμοι. Είπε ο κ. Χρυσάφης ότι έγιναν 25 χιλιόμετρα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και 10 χιλιόμετρα που είναι σε εξέλιξη, ενώ έγιναν 9 κυκλικοί κόμβοι. Αναφέρθηκε στις φυτοτεχνικές παρεμβάσεις, εννοούμε τα λουλούδια, και είπε ότι εμείς είμαστε περήφανοι και θέλουμε αυτό να συνεχιστεί για να μην είναι η πόλη μας μαύρη και γκρίζα. Αναφέρθηκε στον πολιτισμό, αναφέρθηκε στη διαχείριση αδεσπότων, στο αυτοκινητοδρόμιο. Επίσης εκεί στο κομμάτι του αυτοκινητοδρομίου αναφέρθηκε και στον επενδυτή και είπε ότι θέλουμε να το δώσουμε το management. Κάναμε μελέτη να βρούμε υποψηφίους manager, αλλά έπρεπε να έχουμε μια κερδοφορία 2 ετών. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας κράτησε πίσω. Η μελέτη αυτή υπάρχει. Αν θέλει μια δημοτική αρχή μπορεί να την αξιοποιήσει, να βρει ένα μάνατζερ, να πάει ακόμη καλύτερα το αυτοκινητοδρόμιο. Αναφέρθηκε στην παιδεία, αναφέρθηκε στην έξυπνη πόλη, στο κολυμβητήριο, τόσο στο παλιό κολυμβητήριο, όσο και στο καινούργιο, γιατί τι συμβαίνει με τη μελέτη, για ποιο λόγο άργησε, για ποιο λόγο δεν ξεκίνησε η δημοπράτησή του όταν ανέλαβαν από τη στιγμή που υπήρχαν αυτά τα περίφημα 5,5 εκατομμύρια του κυρίου Αγγελίδη. Είναι γνωστά, Δημήτρη, αλλά αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές σε ΡΕΗ, γι' αυτό και δεν θέλω να σταματήσω σε τίποτα από αυτά. Τα έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές. Αναφέρθηκε σε γήπεδα που έγιναν, στο δημοτικό γήπεδο των Σερών και στις εργασίες, κτηριακές παρεμβάσεις, στους νέους χώρους υγιεινής, στα καθίσματα, στο LED, όλα όσα έγιναν εκεί.
Μάλιστα, στο τέλος ο κ. Χρυσάφης είπε ότι όλα αυτά δεν θα γινόταν εάν δεν είχα κοντά μου τους συνεργάτες μου. Είμαι εδώ να βοηθήσουμε και τη νέα δημοτική αρχή. Σκοπός μας είναι οι Θεραίοι να έχουν ένα πολύ καλό τόπο για να ζήσουν. Πιστεύω ότι το αποτύπωμά μας ως δημοτική αρχή θα είναι θετικό. Στο τέλος, ευχαρίστησε και την αντιπολίτευση. Εκεί ήρθε η ερώτηση του κ. Γάτσιου που είπε: όταν λέτε 71 εκατομμύρια εντάξεις, πόσα από αυτά είναι της ΔΕΙΑΣ? Απάντησε λοιπόν ο κ. Χρυσάφης ότι τα 27 εκατομμύρια είναι του Δήμου των Σερών. Τα 44 είναι της ΔΕΙΑΣ. Και στο κομμάτι των έτοιμων μελετών, ο κ. Χρυσάφης είπε ότι υπάρχουν 120 εκατομμύρια έτοιμες μελέτες στη ΔΕΙΑΣ και 21 εκατομμύρια στο Δήμο των Σερών. Και επειδή ο κ. Γάψης το αμφισβήτησε λίγο αυτό το νούμερο, ναι, ναι, ο κ. Χρυσάφης του είπε ότι θα σου στείλω όλα τα έγγραφα και όλες τις μελέτες που υπάρχουν, είτε ενταγμένα κτλ. Θα σας στείλω όλα με ένα... γιατί δεν τα έφερε ο άνθρωπος να τα πει όλα ένα-ένα αναλυτικά. Μπορεί να είναι 100-200, ξέρω, δεν θα καθόταν σήμερα να κάνει όλα αυτή την ανάλυση. Είπε θα σας στείλω όμως με ένα email να έχεις τον πίνακα για να δεις και να μην αμφισβητείς τα νούμερα που σου λέω. Εκεί είσαι κύριος... Ναι. Ναι, συνέχισε Βάγια, ναι, βεβαίως. Έχουμε και μία ερώτηση από τον κύριο Κουφωτόλη, ο οποίος θέλει να μάθει τι γίνεται με τα στρατόπεδα, πού βρίσκεται η υπόθεση και τι γίνεται με το EDEM Project. Για το κομμάτι των στρατοπέδων, ο κύριος Χρυσάφης είπε ότι ήθελε πολύ να ενημερώσει και την κυρία Μικλιάγκα, η οποία σήμερα δεν βρίσκεται εδώ, να σας πω, λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης, ότι εγώ είχα πει στην κυρία Μικλιάγκα όποτε θέλει με στη διάθεσή της, δεν κατέστη δυνατόν μέχρι τώρα να κάνουμε μια τέτοια είδους συνάντηση, όποτε θέλει όμως εγώ είμαι διαθέσιμος. Για το Παπαλουκά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τα γνωστά που ξέρουμε... Γιατί υπάρχει και μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον... Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Χρυσάφης, γιατί έχω βγει έξω, οπότε δεν ξέρω και την απάντησή του για το EDEM Project, να σας πω. Θα σας το πω αύριο στο ρεπορτάζ, θα τα έχω δει. Βεβαίως. Και να πούμε, Βαγία, για μία ακόμη φορά, είναι ο απολογισμός πεπραμένων του 2022, έτσι δεν είναι? Του 2022, φυσικά. Ο κύριος Χρυσάφης και του χρόνου θα κάνει απολογισμό. Ναι, έτσι φαίνεται, ναι, γιατί έτσι γίνεται η συγκεκριμένη γίνεται διαδικασία. Ωραία, Βαγιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένεις μαζί μας, γιατί έχουμε άλλο ένα θέμα να δούμε στη συνέχεια για τους αγρότες που ζήτησε ψήφισμα ο κύριος Τουρτούρας από πλευράς του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Χρυσάφης στον απολογισμό που έκανε νωρίτερα. Στο πρώτο μας ουσιαστικά προπολογισμό που κάναμε, μειώσαμε 30% τα δημοτικά τέλη για όλες τις επιχειρήσεις οριζόντια. Ένα αναπτυξιακό μέτρο, ένα μέτρο το οποίο το πήραμε συνειδητά, ούτως ώστε να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα στις ΣΕΡΙΣ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απαλλάξαμε πλήρως ειδικές κατηγορίες επιχειρηματιών που έχουν ειδικές ανάγκες και σε πολύτεκνους και σε αμαία, καθώς επίσης και δώσαμε, και αυτό ήταν μια πρωτοτυπία, δώσαμε μια πλήρη απαλλαγή για τα 3 πρώτα χρόνια για κάθε καινούργια επιχείρηση. Κάθε καινούργια επιχείρηση που γίνεται στις ΣΕΡΙΣ έχει πλήρη απαλλαγή για 3 χρόνια από τα τέλη, τα δημοτικά τέλη. Και φυσικά αυτό αυξάνεται κάθε φορά που αυξάνεται και η απασχόληση σε αυτές τις επιχειρήσεις. Προφανώς στην περίοδο του COVID, της πανδημίας, απαλλάξαμε και ήμασταν από τους περίπου το 1 τρίτο Δήμου το έκαναν, απαλλάξαμε από τα δημοτικά τέλη όλες αυτές τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές και επιστρέψαμε το 100% στα τέλη τραπεζοκαθισμάτων για το χρονικό διάστημα του 2021 που παρέμειναν κλειστά. Αυτά ήταν προαιρετικές κινήσεις που μπορούσαν να τις κάνουν οι Δήμοι, από τους πρώτους Δήμους που το κάναμε ήμασταν εμείς. Η επόμενη διαφάνεια αφορά τις κοινωνικές δομές. Δημιουργήσαμε 3 νέες κοινωνικές δομές υγείας, το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, τον Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας και το ΚΕΠ Υγείας, σε έναν χώρο νέο, τον οποίο εγκαινιάσαμε για να λειτουργήσει, το εντάξαμε δηλαδή στο κτηριακό δυναμικό του Δήμου, καθώς επίσης ενισχύσαμε τις 7 υφιστάμενες κοινωνικές δομές που είχαν πάνω από 5.500 ωφελούμενους συνδημότες μας. Οι κοινωνικές παροχές, από την άλλη μεριά, κοινωνικές παροχές που τις αναπτύξαμε και τις βελτιώσαμε, 55 κάρτες υγείας σε ΡΕΟ Δημότη, μια νέα κοινοτομία, 2.339 διατακτικές σε άπορους συμπολίτες και 165 δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα ήταν από τα βασικά των κοινωνικών παροχών.
Ο COVID ήταν κάτι το οποίο, η πανδημία ήταν κάτι που χαρακτήρισε αυτή τη δημοτική αρχή. Την προηγούμενη, μάλλον δημοτική αρχή. Και τη χαρακτήρισε πολύ έντονα, πρώτο γιατί δυστυχώς δεν επετεύχθη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προγραμματισμού μας, όταν από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και το καλοκαίρι ουσιαστικά του 2022 έχουμε μια, όχι μόνο υπολειτουργία, ειδικά τον πρώτο καιρό, μια μηδενική λειτουργία των υπηρεσιών και στις Σέρες αλλά κυρίως και στην Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι η υλοποίηση πολλών σχεδίων πηγαίνει πολύ πίσω. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο έβαλε ένα στίγμα και επηρέασε κατά πολύ τον προγραμματισμό που είχαμε. 2 χρόνια πολύ παραγωγικά, 2 χρόνια για τα οποία πρέπει να προχωρήσουν μελέτες, πρέπει να προχωρήσουν έργα, ήταν ένα νεκρό διάστημα. Το οποίο όμως το αντιμετωπίσαμε με συγκεκριμένα μέτρα, γιατί τότε άλλες ήταν οι προτεραιότητες μας. Τότε είναι προτεραιότητες να κρατήσουμε τον πληθυσμό υγιή, να τον κρατήσουμε προστατευμένο, να τον κρατήσουμε μακριά από όλες αυτές τις επιπτώσεις αυτής της πανδημίας. Αναλυτικά το ρεπορτάζ του απολογισμού του κυρίου Χρυσάφη στο αυριανό μας δελτίο. Μένουμε για λίγο ακόμα στην διαδικασία, γιατί λίγο πριν πάρει το λόγο ο κύριος Χρυσάφης, ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Γιάννης Τουρτούρας, πρώην αντιδήμαρχος και αγρότης, και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερών να εκδώσει ένα ψήφισμα υπέρ των αγροτών. Βάει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, Δημήτρη, παρότι είναι ειδική διαδικασία και αυτό δεν μπορούσε να γίνει, η κυρία Δρίγκα του επέτρεψε να κάνει ένα κάλεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκδοθεί ένα ψήφισμα. Αυτό θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα που έχουμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Απλά ο κύριος Τουρτούρας υπενθύμησε σε όλους πως ο Δήμος των Σερών, ο νομός Σερών, είναι ένας αγροτικός νομός και πως οι αγρότες αυτή τη στιγμή χρειάζονται τη στήριξή τους και θα πρέπει να βγουν όλοι στον δρόμο και φυσικά να τους υποστηρίξουν. Μάλιστα. Βαγιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε το απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τουρτούρας από το βήμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και από μένα. Εν ώψη των αγροτικών κινητοποιήσεων και επειδή πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι στο δρόμο, με πολικές θερμοκρασίες, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, μια και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Δήμου είναι αγροτικό, με ένα ψήφισμα συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Θα μου επιτρέψετε 2 λόγια να ενημερώσω το σώμα, μια και είναι απέτηση του συναδέλφων, γιατί εγώ και ο κύριος Μητσόπουλο είμαστε αγρότες. Δεν είναι δυνατόν, κύριοι, τα τελευταία 5-4 χρόνια να έχουν αλλάξει 5 πρόεδροι του ΟΠΚΠΕ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε 60.000 αγρότες να μην έχουν πληρωθεί. Δεν είναι δυνατόν οι τιμές των σιτηρών να έχουν πέσει στο μισό και να μην έχουμε δει ούτε ένα λεπτό μείωση στο ράφι. Δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουμε στο κόστος παραγωγής. Δεν είναι δυνατόν να φλέγεται όλη η Ευρώπη και θα δείτε σε όλη τη χώρα να πλημμυρίζουν τρακτέρ. Και σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε κανέναν. Σκοπός μας είναι να κρατήσουμε τον πρωτογενή τομέα όρθιο. Φανταστείτε πότε αυτή η χώρα είδε άσπρες μέρες. Με έναν πρωτογενή τομέα τον οποίο θέλουμε και οροματίζουμαστε. Αν δεν θέλουν να σπείρουμε, να μας το πούν. Αν δεν θέλουμε να έχουμε τα ζώα, να μας το πούν. Καλούμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν και κύριε Πρόεδρε, όχι σε αυτή τη συνεδρίαση, γιατί γνωρίζω τη Δευτέρα που θα έχουμε, βεβαίως. Εμείς ενημερώνουμε εν ώψη των κινητοποιήσεων που θα είναι δυναμικές και στις Σέρες, γιατί ο νομός Σερών ξέρει να κάνει κινητοποιήσεις και να διεκδικεί τα δίκαια αιτήματα των Σεραίων και κατά επέκταση των αγροτών, που το πρόβλημα πλέον είναι πανευρωπαϊκό. Την Δευτέρα στο... Δεν είναι δυνατόν, τελειώνοντας για να δώσω και το λόγο στο Προεδρείο, να ανταπεξέλθουμε με αυτή την ενέργεια. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία. Με μεγάλους πλήρους. Φανταστείτε τι γίνεται εδώ. Και κλείνοντας μία κουβέντα.
αυτό που λέμε από το 2002. Αγρότες χωρίς λεφτά, αγορά χωρίς δουλειά, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Άργησε, αλλά μπήκε μετά από καταγγελία το λουκέτο σε όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, οι οποίες από το Δεκέμβριο δεν έχουν πιστοποίηση άδειας λειτουργίας από την αρμόδια αρχή. Οι διαμαρτυρίες των γονέων για την αρνητική αυτή εξέλιξη είναι μεγάλες, με τα ερωτήματα τους για το τι έφταξε και μπήκε λουκέτο μόνο στις παιδικές χαρές του Δήμου Εμμανουήλ Παπά είναι πολλά. Τα παράπονα φτάνουν πρώτα στους προέδρους των χωριών, οι οποίοι επικοινωνούν με τη Δημοτική Αρχή. Η απάντηση ως τώρα είναι πως το πρόβλημα θα επιληθεί σε σχεδόν 2 εβδομάδες. Σφραγίστηκαν και επίσημα οι παιδικές χαρές του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Πρόκειται για μια απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών που με έγγραφο της ενημέρωσε το Δήμο Εμμανουήλ Παπά από το Δεκέμβριο ότι δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τις παιδικές χαρές εάν δεν λάβουν και επίσημα την πιστοποίηση λειτουργίας. Οι Δήμοι της χώρας οφείλουν να έχουν λάβει ειδική πιστοποίηση για τη λειτουργία των παιδικών χαρών. Στο τοπικό διαμέρισμα του Νέου Σουλίου, από χθες το μεσημέρι, επικρατεί αναβρασμός, καθώς οι γονείς διαμαρτύρονται έντονα για την κατάσταση αυτή. Τα παράπονα έφτασαν πρώτα στον πρόεδρο Αριστοτέλη Βρέτα και φυσικά στο Δήμαρχο, από τον οποίο και όλοι περιμένουν εδώ και ένα μήνα να κάνει κάτι και να λύσει το πρόβλημα πριν μπει λουκέτο στις παιδικές χαρές. Δυστυχώς όμως η ώρα του λουκέτου έφτασε. Και εγώ χθες το μεσημέρι το πληροφορήθηκα, έγινε μια καταγγελία προς τον Δήμο και ο Δήμος θέσε κάποιον υπάλληλο και σφράγισε την παιδική χαρά χθες το μεσημέρι. Έγινε αυτό. Έπρεπε να είναι σφραγισμένη εδώ και πολύ καιρό όμως. Νομίζω από προς το τέλος Δεκεμβρίου ήρθε κάποιο χαρτί. Η μηχανική του Δήμου, η πιστοποίηση των οργάνων, παρήλθε ο χρόνος της πιστοποίησης. Γραφειοκρατικό πιστεύω είναι το θέμα, το οποίο από ό,τι έχω πληροφορία από το Δήμο θα διευθετηθεί σε 1-2 εβδομάδες. Είναι θέμα γραφειοκρατικό. Έχουν γίνει κινήσεις δηλαδή από πλευράς Δημοτικής Αρχής, σας είπαν ότι προσπαθούν να λύσουν το θέμα, να πιστοποιηθούν τα όργανα. Ναι, χθες σε μια συνάντηση τηλεφωνική που είχαμε τον Αντιδήμαρχο, αυτό μου είπε, είναι θέμα γραφειοκρατικό, σε 1-2 εβδομάδες να διευθυνθεί το θέμα αυτό της λειτουργίας των παιδικών χαρών. Έχουν σφραγιστεί και στα υπόλοιπα χωριά, ξεκίνησαν από εδώ, από το Νέο Σούλιο. Από πληροφορία που έχω, νομίζω σε όλα τα χωριά έχουν σφραγιστεί με εντολή της Δημοτικής Αρχής. Το έγγραφο βέβαια της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών μιλούσε για άμεση σφράγιση των παιδικών χαρών. Παρόλα τα αυτά, ο Δήμος δεν έκανε αυτό που έπρεπε, αφήνοντας τις παιδικές χαρές ανοιχτές και έπρεπε να γίνει καταγγελία, σύμφωνα με τον κύριο Βρέτα, ώστε οι μηχανικοί του Δήμου να ζητήσουν και επίσημα τη σφράγιση των παιδικών χαρών. Το ζήτημα είναι πότε πλέον θα δοθεί άδεια επαναλειτουργίας, καθώς οι γονείς δεν έχουν μεγάλα περιθώρια υπομονής. Χθες το μεσημέρι που βλέποντας να σφραγίζεται η παιδική χαρά, κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, κάποιοι ρωτήσανε και εγώ πήρα τηλέφωνο να ενημερωθώ για το θέμα. Από ό,τι μου είπαν είναι γραφειοκρατικό όπως είπα, το οποίο θα βρεθεί λύση. Σε 1-2 εβδομάδες. Έτσι μου είπαν. Πάντως πήρε πάρα πολύ μεγάλη διάσταση στα social media του Facebook. Εντάξει, τώρα ξέρεις, στα Facebook παίζουν αρκετά να πούμε. Όλοι ρωτάνε, άλλος ανεβάζει γιατί να κλείσει παιδική χαρά, γιατί είναι καινούργια παιδική χαρά, αλλά βάσει της νομοθεσίας απαιτούνται κάποιες περαιτέρω ενέργειες με την πιστοποίηση και την προθεσμία που υπάρχει. Αν παρήλθε ο χρόνος, θα έπρεπε να ξανακάνουν κάποιες ενέργειες. Αυτές τις ενέργειες θα κάνει η Δημοτική Αρχή για να επιληθεί αυτό το θέμα που έχουμε. Πρέπει να επιληθεί, γιατί εδώ το χωριό έχει αρκετά παιδιά, την έχετε ανάγκη. Δεν το συζητάμε. Το χωριό έχει πάρα πολλά παιδιά, έρχονται, παίζουν εδώ στην παιδική χαρά. Φυσικά τώρα είναι και χειμώνας, δεν έχουμε τόσο μεγάλο, αλλά σίγουρα η παιδική χαρά πρέπει να είναι ανοιχτή και να δοθεί στα παιδάκια μας. Το Νέο Σούλιο, αν και είναι το μεγαλύτερο χωριό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και το χωριό με τα περισσότερα παιδιά, έχει μόλις μία παιδική χαρά, με το αίτημα των κατοίκων αλλά και του Προέδρου να είναι η δημιουργία μιας δεύτερης παιδικής χαράς από τη στιγμή που υπάρχει χώρος. Βέβαια, το θέμα δεν είναι να γίνει μόνο η παιδική χαρά, αλλά θα πρέπει να είναι και πιστοποιημένη και λειτουργική για τα παιδιά και φυσικά πάνω απ' όλα με ανοιχτές πόρτες. Αυτή η πιστοποιημένη παιδική χαρά, καινούργια παιδική χαρά είναι αυτή. Θα κάνουν άλλοι, υπάρχει στο πρόγραμμα. Ένα χώρο προς τον Άγιο Γεώργιο επάνω,
κατάλληλους χώρους. Εγώ έχω ζητήσει και εκείνη η παιδική χαρά, ήταν άτυπη παιδική χαρά, την οποία θα πρέπει να τη φτιάξουμε και αυτή. Αλλά σίγουρα υπάρχει η κατάλληλη χρηματοδότηση που πρέπει να υπάρχει. Στο πρόγραμμα είναι να κάνουμε και την παιδική χαρά που είναι στο βόρειο μέρος του χωριού, γιατί είναι μεγάλη γειτονιά, μαζεύονται οι γονείς και πέρα, ο χώρος είναι καλός και στο πρόγραμμά μας είναι να κάνουμε και αυτή την παιδική χαρά. Οπότε 2 εβδομάδες τώρα σας είπανε. Αυτή την πληροφορία έχω, σε 1-2 εβδομάδες να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Αυτό είπατε και εσείς στους γονείς, δηλαδή 2 εβδομάδες υπομονή. Αυτό μου είπαν και αυτό λέω. Ελπίζω να τελειώσει το θέμα σε 1-2 εβδομάδες και να πάμε κανονικά όπως ήταν, να χαίρονται τα παιδιά μας στην παιδική χαρά. Διαχρονική είναι, κυρίες και κύριοι, στήριξη στους αγώνες των αγροτών. Επισημαίνουν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών Αθανάσιος Μαλλιαράς, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ Σωτήρης Κοτσαμπάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Χαράλιαμπρος Τσιλιακούδης και η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερών Κυριακή Μιλίγκα. Τονίζοντας πως όταν οι αγρότες πλήττονται από αυτό το οποίο έρχεται, αυτομάτως αποτυπώνεται και στην αγορά του νομού Σερών. Την Παρασκευή πραγματοποιείται το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών στην πόλη των Σερών. Το κάλεσμα είναι προς όλους τους Σεραίους στις 11:30 το πρωί μπροστά από το διοικητήριο. Στον αγώνα τον οποίο κάνουμε έχουμε εξηγήσει και έχουν προφανώς έχουν καταλάβει όλοι για τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος που υπάρχει από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, το οποίο αυτή η μείωση έχει ως αντίκτυπο, πέρα από την τσέπη των αγροτών, έχει ως αντίκτυπο στην τοπική οικονομία του νομού Σερών. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι όλοι έχουν τις ανησυχίες τους, βλέπουν ότι ως νομός έχουμε μία φθήνουσα πορεία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έτσι κάνουμε και εμείς το συλλαλητήριο της Παρασκευής της 26 του μήνα 11:30 το πρωί μπροστά στο διοικητήριο. Έτσι λοιπόν μας συμπαραστέκονται και όλοι οι υπόλοιποι φορείς του νομού Σερών. Σας στεναχωρεί το γεγονός ότι θα κλείσουν εμπορικά καταστήματα, εστίαση, γιατί εσείς τους στηρίζετε? Εμείς σεβόμαστε την απόφαση του οποιοδήποτε σωματείου και μόνο η στήριξη που μας παρέχουν νομίζω ότι τους ευχαριστούμε. Το συλλαλητήριο των αγροτών στις Σέρες είναι το πρώτο βήμα, ενώ θα ακολουθήσει μια ακόμη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της έκθεσης Αγρότικα. Το συλλαλητήριο είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα είπαμε ότι θα είναι την επόμενη εβδομάδα στην έκθεση την αγροτική, την Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα πάμε σε πανελλαδική μορφή συλλαλητήριο, όπου θα συμμετέχουμε ταυτόχρονα όλοι οι αγρότες της Ελλάδος. Νομίζω ότι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον αγροτικό τομέα έχει φτάσει στο απροχώρητο και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι το πιστεύουν όλοι, το έχουν πιστέψει όλοι, το έχουν καταλάβει όλοι στο πολύ καλά, οπότε θα είμαστε όλοι εκεί. Ο κύριος Διαμαντόπουλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, εάν υπάρχει μαζική συμμετοχή, να δούμε τα τρακτέρ των αγροτών στον προμαχώνα. Δεν αποκλίνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή, αποφάσεις τις οποίες έχουμε πάρει ως Πανσεραϊκός Αγροτικός Σύλλογος στη Γενική Συνέλευση. Νομίζω είναι αποφάσεις οι οποίες και όλοι οι αγρότες τις υποστηρίζουν. Οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι κάποια βήματα πρώτα που είπαμε. Πρώτο, συντονισμένα ένα συλλαλητήριο σε κάθε μεγάλο αστικό κέντρο, ταυτόχρονα, συντονισμένα. Το δεύτερο βήμα είναι πανελλαδικά όλοι μαζί στην Αγρότικα και από εκεί και πέρα οτιδήποτε υπάρχει ως εξέλιξη θα το δούμε και δεν αποκλείουμε τίποτα. Εάν οι αγρότες θελήσουν να κάνουμε και κινητοποίησεις στο δρόμο, με κλείσιμο δρόμο, ναι, θα το κάνουμε. Με τον Υπουργό θα συναντηθείτε και με τον Πρωθυπουργό, θα ζητήσετε, θα επιλέξετε συνάντηση. Μετά από αυτά τα βήματα που σας είπα και την Αγρότικα ως δεύτερο βήμα, η πρόθεσή μας είναι να δούμε τους πολιτικούς αρχηγούς, να εξηγήσουμε την κατάσταση και ένα αίτημα το οποίο ζητάμε, και αυτό είναι ως απάντηση λίγο σε αυτό που είχε πει ο κύριος Αυγενάκης ότι είμαστε υποκινούμενοι. Ένα αίτημά μας είναι ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, ζητάμε την αναδιοργάνωση και ένα στρατηγικό σχέδιο για τη γεωργία και κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα για να υπάρχει ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να υπάρχουν κοινές αποφάσεις, να υπάρξει ένας διάλογος με τους αγρότες, με όλα τα κόμματα και την κυβέρνηση, ώστε να βγει ένα κοινό αποτέλεσμα, ένας κοινός στόχος να υπάρχει, και σε αυτό το στόχο δεν χωράει οποιαδήποτε αντιπολίτευση από κανέναν.
πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ώρα ούτε για την πολίτευση, ούτε και για δηλώσεις αλλά αυγενάκι ότι είμαστε υποκινούμενοι από τον οποιοδήποτε. Είναι ώρα ευθύνης και ώρα να πιάσουμε και να δουλέψουμε και να συμφωνήσουμε ότι πρέπει αυτό το πράγμα, η κατάσταση που υπάρχει στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, πρέπει να αλλάξει. Εμπορικός σύλλογος, καταστήματα εστίασης και επαγγελματίες του νομού δηλώνουν την στήριξή τους στους αγρότες, τονίζοντας πως θα βρεθούν στο πλευρό τους την Παρασκευή, ώστε η κινητοποίηση να είναι μεγάλη και να στείλει ηχηρό μήνυμα στην Αθήνα και στην κυβέρνηση. Εμείς είμαστε εδώ σε επιμελητήριο. Γνωρίζετε ότι λειτουργεί αγροτικό τμήμα. Είναι το ένα από τα τρία επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα που λειτουργεί το αγροτικό τμήμα. Έχουμε την υποχρέωση να είμαστε κοντά στα μέλη μας και έτσι λοιπόν στηρίζουμε όλες τις ενέργειες που κάνουν οι γεωργοί για το δικό τους τον κλάδο, αλλά και για όλη την αγορά, για όλο τον εμπορικό σύλλογο, για όλα τα σωματεία. Ανάλογη σύσκεψη είχε συγκληθεί τότε και με το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το νομοσχέδιο που είχε βγει. Ανάλογη σύσκεψη έγινε και τώρα και είμαστε εδώ. Είπαμε, είμαστε κοντά σε όλους τους κλάδους και πόσο μάλιστα στους γεωργούς που ο νομός μας είναι αγροτικός και που λειτουργεί και αγροτικό τμήμα, όπως προείπα στο επιμελητήριο. Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Σωματείων στήριζε, στηρίζει και θα στηρίζει τους δίκαιους αγώνες των αγροτών. Πραγματικά βλέπουμε ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. Κάλουμε όλους τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους να συμμετέχουν την Παρασκευή 11.30 ώρα μπροστά στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, να στηρίξουμε τους αγρότες στα δίκαια αιτήματά τους. Άλλωστε πιστεύουμε στο σλόγαν αυτό: αγρότης χωρίς λεφτά, αγορά χωρίς δουλειά. Δείξαμε και στο παρελθόν τις κινητοποιήσεις πόσο έχουμε βοηθήσει τους αγρότες. Τελευταίο που ήταν το πιο πετυχημένο συλλαλητήριο στον Προμαχώνα, θα είμαστε δίπλα τους, είμαστε δίπλα τους. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτή τη φορά πάλι θα είμαστε στο συλλαλητήριο δίπλα τους, χέρι με χέρι, για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στα δίκαια αιτήματά τους. Γιατί και εμείς είμαστε ακριβώς σε μια πολύ δύσκολη θέση, διότι περιμένουμε από τον αγροτικό κόσμο να κατέβει στα μαγαζιά μας, να μας στηρίξει, και αν δεν έχει λεφτά ο αγρότης δεν θα κατέβει στα μαγαζιά μας, και λογικά ότι και εμείς έχουμε πάρα πολύ ζημία όταν δεν στηριζόμαστε, δεν μπορούν να μας στηρίξουν στα μαγαζιά και να κατέβουν εδώ στην πόλη. Λοιπόν, είμαστε δίπλα τους όπως πάντα, και πιστεύω ότι να έχει επιτυχία το συλλητήριό τους και αυτή τη φορά. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να καλέσουμε τα μέλη μας, όλα τα μέλη μας και με mail, και να μπορέσουν να έρθουν εκείνη την ώρα του συλλητηρίου για να έχει επιτυχία και να έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα κλείσετε τα καταστήματα ή απλά θα συμμετέχετε? Ναι, απλά ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι, ότι τα καταστήματα, η αγορά δεν μπορεί να κλείσει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολα και για την αγορά. Αυτή η εποχή είναι δύσκολη. Έχουν τις υποχρεώσεις, τα προβλήματά τους, έχουν ανάγκη ως και το τελευταίο ευρώ που θα εισπράξουν αυτές τις ημέρες, ότι δεν μπορεί να κλείσει η αγορά. Θα συμπαρασταθούμε, αλλά χωρίς κλείσιμο της αγοράς. Και είναι και αργά φυσικά για να το συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Είναι και τέλη του μηνός, ο καθένας θέλει να δει ο καταστηματάρχης τις υποχρεώσεις του. Είναι δηλαδή και λίγο δύσκολη η περίοδος για μας. Βέβαια το είχαν κανονισμένο οι αγρότες αυτή την ημερομηνία. Συνενούμε, συμμετέχουμε, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε την αγορά. Κόμαστε δίπλα στον αγώνα των αγροτών. Θεωρούμε ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Θέλουμε να είμαστε δίπλα τους και καλούμε όλα τα μέλη μας την Παρασκευή να παραβρεθούν μπροστά στο διοικητήριο στις 11.30 ώρα για να βρισκόμαστε δίπλα στο πλευρό των σωρών αγροτών. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης δεν μπορούν να κλείσουν, σύμφωνα με τους προέδρους τους, ούτε για μία ώρα, παρά το ότι θέλουν να στηρίξουν τους αγρότες. Την ώρα που το σύνθημα είναι αγροτιά χωρίς λεφτά, αγορά χωρίς δουλειά,
οι έμποροι φαίνεται πως δεν δείχνουν διατεθειμένοι να στηρίξουν έμπρακτα τους αγρότες, ενώ ζητούν από τους ίδιους κάθε φορά που πληρώνονται να στηρίζουν με τα χρήματά τους τα σεραϊκά καταστήματα. Δεν κλείνει η αγορά, δηλαδή και να πούμε κλείστε, πάλι θα κλείσουν, ειλικρινά, και να βγάλουμε και δελτίο. Δεν θα κλείσει ούτε για μισή ώρα. Ειλικρινά σας λέω, είναι και μια εποχή που έχει και η αγορά τα ίδια προβλήματα. Και με το ρεύμα και με τη θερμότητα, δηλαδή πώς θερμαίνουμε τα μαγαζιά μας, το ρεύμα, όλα έχουν ανέβει. Τόσο καιρό δεν είχε πληρωθεί ο κόσμος, πληρώθηκαν για τις γιορτές, έχουν τελειώσει και τα λεφτά τους. Τζάμπα να δώσουμε τα είδη μας στην αγορά, δεν ψωνίζουν. Ειλικρινά αντιμετωπίζουμε και εμείς ένα πρόβλημα. Όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε, σας είπα, αλλά η αγορά δεν μπορεί να κλείσει γι' αυτό το λόγο. Και κανονικά έπρεπε να είναι καθολικό το κλείσιμο, συμφωνώ, όχι μόνο η αγορά και τα μαγαζιά, να είναι και η εστίαση, να είναι όλα, να βγαίνει ο άλλος και να μην έχει να πάει έστω για μισή ώρα πουθενά. Το ιδανικό θα ήταν να είχαμε κλειστά τα καταστήματά μας όλη την ημέρα. Επειδή ρωτήσατε προηγουμένως και την κυρία Μιλίγκα κάτι παρόμοιο, θα ήθελα να σας πω κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν από έναν μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει μια κινητοποίηση που καλέσαμε πάλι, ήταν μια απεργία πανελλαδική, και επειδή έχω επενδύσει σε ένα διπλανό νομό, ο διπλανός νομός ήταν όλα τα καταστήματα κλειστά. Δεν υπήρχε να πιείτε έναν καφέ ούτε σε ένα συνοικιακό μαγαζί. Όλη η αγορά της Καβάλας ήταν κλειστή. Αυτό ήταν η επιτυχία. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε και εμείς κάποια στιγμή, αλλά δυστυχώς στην πόλη μας, στο νομό μας, δεν έχουμε καταλάβει ότι ο θάνατός σου, η ζωή μου, δεν ισχύει. Θα πεθάνουμε όλοι μαζί κάποια στιγμή. Οπότε όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα κερδίσουμε κάποια πράγματα. Τέλος, ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Διαμαντής Διαμαντόπουλος, αναφέρθηκε και στη δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη περί κινητοποιήσεων, οι οποίες είναι υποκινούμενες από κόμματα. Ο κύριος Αυγενάκης μέχρι προχθές μας έλεγε υποκινούμενος. Εχθές έκανε μια νέα ανακοίνωση και λέει ότι αναζητεί και επιζητεί το γόνιμο διάλογο. Αύριο δεν ξέρω τι θα πει, τι δήλωση θα κάνει. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο κ. Αυγενάκης θα πρέπει να καταλάβει το πόσο σημαντική είναι η θέση την οποία το έχει ανατεθεί, ότι θα πρέπει να δουλέψει ιδιαίτερα σκληρά και γρήγορα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα, και φυσικά και εμείς δεν αποκλίνουμε το διάλογο, ούτως ώστε κάποια στιγμή να βρεθεί κάποια λύση, αλλά ο διάλογος να είναι ουσιαστικός. Στις πλατείες των χωριών της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών θα βγουν αύριο τα τρακτέρ προκειμένου να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να καθορίσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι τις επόμενες κινήσεις τους, με φόντο την κινητοποίηση που θα γίνει την Παρασκευή στην πόλη των Σερών μπροστά από το διοικητήριο. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Νίκος Βαρσάμης, αγρότης από το χωριό Μελληνικίτσι. Κύριε Βαρσάμη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κώτα, σας άφησα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, από αύριο πληροφορηθήκαμε ότι θα βγάλετε τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών για να μετρήσετε δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Από αύριο ξεκινάμε. Πιστεύω ότι η συμμετοχή θα είναι μαζική και πάρα πολύ ικανοποιητική. Την Παρασκευή υπάρχει και το αγροτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης, σωστά? Γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε από αύριο να βγάζουμε τρακτέρ. Θα γίνει το συλλαλητήριο μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Και στη συνέχεια κάπου θα μαζευτούμε όλοι μαζί με τα τρακτέρ και να βγάλουμε μια απόφαση, να κάνουμε κάτι σαν γενική συνέλευση. Λοιπόν, κύριε Βαρσάμη, τα προβλήματα για μία ακόμη χρονιά είναι πάρα πολλά. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές στο θέμα της νέας ΚΑΠ, οι πετσοκομμένες επιδοτήσεις που λάβατε φέτος και βέβαια και τα άλλα τα προβλήματα, τα διαχρονικά που ταλανίζουν τον κλάδο σας. Τα προβλήματα είναι συνέχεια μόνιμα. Αλλά αυτή τη φορά το κακό έχει παραγίνει. Θα ξεκινήσουμε από τον υπουργό, τον κύριο Βγενάκη. Ο πρώτος που πρέπει να παρατηθεί αυτή τη στιγμή είναι ο Βγενάκης. Πιο ανίκανος υπουργός δεν έχει περάσει ποτέ από υπουργείο
αγροτικής ανάπτυξης. Συν ότι κάθε κυβέρνηση που εκλέγεται από τον ελληνικό λαό και από τους αγρότες, δεν είχαν ποτέ ένα σωστό υπουργό. Ποτέ. Ο Βιελάκης παρέτησε όλο το ΠΚΠ, τους έδιωξε, παρέτησε τον πρόεδρο και μαθαίνουμε σήμερα ότι έχει βάλει έναν πρόεδρο μέχρι να βρει έναν άλλον δικηγόρο, έχει βάλει κάτι άλλο που ασχολούνται με τον αναθλητισμό και όλοι αυτοί τώρα θα λύσουν τα προβλήματα τα δικά μας. Που κάθε χρόνο είμαστε χειρότερα. Βέβαια αυτός δεν θα μιλήσω πάλι για τη νέα κάρτα, τα λεφτά μας έχουν κόψει. Ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος που ανέλαβε τη διοίκηση του ΕΠΚΕΠΕ, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Μπαμπασίδης, ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΠΚΕΠΕ. Δικηγόρος. Ναι, ήταν στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είχε παραιτηθεί και τώρα ξαναανέλαβε πρόεδρος το μέλος που ήταν του προηγούμενου ΕΠΚΕΠΕ. Τέλος πάντων. Δεν μπορούν να βάλουν κανέναν άνθρωπο σωστό που να ξέρει, ας είναι εξοκοινοβουλευτικός. Όπως κάνουν όλες τις κυβερνήσεις, βάζουν σε κάτι πόστα εξοκοινοβουλευτικούς. Που γνωρίζουν πέντε πράγματα. Φέτος γιατί λέτε ότι... Σε εμάς μια ζωή τέτοια πράγματα είναι. Μια ζωή τέτοια πράγματα. Φέτος γιατί λέτε ότι η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Τι ακριβώς γίνεται. Τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας. Όλοι κοιτάμε ειδήσεις. Σήμερα βγήκε Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία. Όλοι θέλουν πάλι τα λεφτά τους πίσω τις επιδοτήσεις. Εμάς μας κόψαν το 20% σε μια χρονιά που ήταν σε βάθος χρόνου το 2027. Έτσι τους βόλεψε, έτσι μας κάναν. Γιατί άλλο... Τα ξέρει όλος ο κόσμος, να τα πούμε πάλι είναι άχρηστο. Εγώ θέλω να πω ότι μετά το 2016 που ήταν η μεγάλη συγκέντρωση στο Προμαχώνα, υπάρχει φέτος αυτό το πράγμα ότι ενωθήκαμε όλοι οι αγρότες και οι αδέσμευτοι σύλλογοι με τον Πασαριακό Σύλλογο και οι εκτινοτρόφοι, έχουμε γίνει μια γροθιά. Κάνω κάλεσμα σε όλο τον κόσμο αύριο την Παρασκευή να πάρει τα τρακτέρ του και να έρθει στο συναλλητήριο. Και μετά το συναλλητήριο θα γίνει γενική συνέλευση να αποφασίσουμε τι μέλη γενέστε. Εγώ προσωπικά θέλω να ανέβω στον Προμαχώνα. Αυτό θα σας ρωτούσα. Το βλέμμα σας είναι προς τον Προμαχώνα του Τελωνίου. Στους πιο πολλούς είναι αυτό. Αλλά έχουμε δημοκρατία, επειδή είπαμε να είμαστε μια ομάδα όλοι μαζί και το καταφέρουμε πιστεύω, θα κάνουμε συνέντευξη μετά το συναλλητήριο, μετράμε τις δυνάμεις μας και ό,τι πει ο κόσμος. Δεν μπορώ να πω ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος πάνε Προμαχώνα. Θέλουμε δύναμη. Τα μηνύματα που λαμβάνετε από τον κόσμο, γιατί καθημερινά είστε σε επαφές, κάνετε περιοδίες στο νομό, στα χωριά, ποια είναι τα μηνύματα, είναι υπέρ των κινητοποιήσεων υπέρ, ο κόσμος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Είτε είναι κτηνοτρόφος είτε είναι αγρότης. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Τα ψέματα τελείωσαν. Για τον νομό σερό συγκεκριμένα, αυτή την Παρασκευή είναι η μεγάλη ευκαιρία. Μετά δεν έχει. Εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Μετά που σε αντέξει. Μάλιστα. Ή θα βγούμε στον δρόμο μια εβδομάδα, να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε, να ματώσουμε, ή πάμε στο σπιτάκι μας και όπως αντέξει, όπως το λέω. Μετά που σε αντέξει. Αύριο τι ώρα θα βγουν στις πλατείες των χωριών τα τρακτέρ, έχετε... Διαβάζουν πια. Άλλα χωριά θα βγουν στις 11, άλλα στις 12. Μάλιστα. Άρα είμαι βέβαιος ότι η Παρασκευή θα έχει μεγάλη συμμετοχή από τρακτέρ. Και καλό όλο τον κόσμο, όσοι μπορούν και έχουν τη διάθεση, να βγουν με τα τρακτέρ. Όχι με γιώτα χίκ και με 10 πράγματα. Θέλουμε τρακτέρ. Αυτή είναι η δύναμη του αγρότη. Μάλιστα. Κύριε Βαρσάμι, μένουμε σε αυτά την Παρασκευή. Εκεί θα είμαστε για να καλύψουμε το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τις θέσεις σας. Καλή δύναμη, καλή δύναμη στους αγώνες σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Την απόφαση να συνεργαστούν για την απορρόφηση κονδυλίων που αφορούν μεγάλα έργα για το Δήμο Σερών έλαβαν κατά τη συνάντησή τους ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Παπαστεργίου και η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητιάγκα. Ένα από τα έργα που θα μπορούσε η Περιφέρεια να κάνει για το Δήμο είναι η γέφυρα του Τσέλιου, από τη στιγμή που ήδη υπάρχει έτοιμη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης.
Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή θητεία. Καλωρίζει. Και είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ καλή για τις σέβες. Ευχαριστώ. Και άρα θα ακολουθήσει κι άλλη. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Τη Δήμαρχος Σεραίων επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης ο επικεφαλής της Μυζώνος Αντιπολίτευσης Χρήστος Παπαστεργίου, τον οποίο και συνόδευσε η Περιφερειακή Σύμβουλος Κέλλη Βαλταδόρου, πρώην υποψήφιοι Περιφερειακή Σύμβουλη, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Σεραίων, Γιώργος Τρέντσιος. Ένα αναπτυξιακό έργο δεν έχει ενταχθεί και τα περισσότερα τεχνικά έργα της αντιπεριφέρειας καθυστερούν χαρακτηριστικά, ακόμη και μια μεγάλη εργολαβία που έπρεπε να είναι σε εξέλιξη για τα αντιπεριφερειακά δεν έχει καν ξεκινήσει μέσα στο 2023. Όπως και πιο κοντά σε εσάς, πιο συγκεκριμένα μάλλον το θέμα με το χήμα Ρωμάη Γιάννη μέχρι την Πέλιτσα, ενώ θα έπρεπε από το 2022 να έχει ξεκινήσει. Τώρα είναι, ψηφίσαμε το δεύτερο πρακτικό στην Περιφερειακή Επιτροπή προχθές. Ολοκληρώνοντας την συνάντησή τους, ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε πως θεωρεί σίγουρο πως οι Σεραίοι δημότες θα δικαιωθούν για την επιλογή τους. Η Δήμαρχος και ο κ. Παπαστεργίου συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς ευθύνης της περιφέρειας. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε πως ο νομός Σεραίων είναι τελευταίο σε ανάπτυξη και ήρθε η ώρα να κάνει βήματα μπροστά. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την πρώτη συνάντηση με την νοεκλεγήσα Δήμαρχο Σεραίων, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Και νομίζω ότι η χαρά είναι μεγαλύτερη, διότι είχαμε μια αναλυτική συζήτηση για τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου Σεραίων αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας και το πώς μπορούμε και εμείς ως Περιφερειακή Παράταξη, ως Μείζων Αντιπολίτευση, να συμβάλλουμε στην προώθηση και στην επίλυσή τους. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Δυστυχώς, ο νομός Σεραίων είναι ο πιο αδικημένος στην περιφέρεια και ο πιο αδικημένος στη χώρα. Και αυτό το αποδεικνύει και το κατακεφαλήν εισόδημα των Σεραίων πολιτών, αλλά και η πολύ μεγάλη δημογραφική μείωση του πληθυσμού που είχαμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και οι ευθύνες της πολιτείας και της περιφέρειας και της απελθούσας δημοτικής αρχής είναι τεράστιες. Το σιδηροδρομικό δίκτυο, η περιφερειακή οδός, τα αντιπλημμυρικά έργα που καθυστερούν επικίνδυνα, η ανάδειξη των Σεραίων ως τουριστικού προορισμού, η αξιοποίηση σε αυτό το πλαίσιο και συλλογών όπως του Τζανακάρη, που είχα την τιμή και τη χαρά να την επισκεφτώ πριν την πρωτοχρονιά και εντυπωσιάστηκα από το εύρος και τη σπανιότητα των αντικειμένων και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει την απόφαση για την αγορά αλλά δεν την υλοποίησε ποτέ. Όλα αυτά τα θέματα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι και πηγή εισοδήματος για τον νομό αλλά και κριτήριο για να μείνει μια οικογένεια, να αθληθούν τα παιδιά, έχει πάρα πολλά ωφέλη. Όλα αυτά τα ζητήματα συζητήσαμε αναλυτικά με τη Δήμαρχο και τους συνεργάτες της. Εμείς θα τα θέσουμε στην περιφέρεια με τη μορφή ερωτήσεων και παρεμβάσεων. Πιστεύω σε ένα βαθμό να ανταποκριθεί ο Περιφερειάρχης. Ο κύριος Παπαστεργίου έγινε πιο συγκεκριμένος, αναφέροντας πως η γέφυρα του Τσέλιου μπορεί να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της Αντιπεριφέρειας Σεραίων. Υπάρχουν. Εμείς θα θέσουμε, για παράδειγμα, ως ζήτημα την ανακατασκευή της γέφυρας Τσέλιου, που ο Δήμος έχει έτοιμα τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της Αντιπεριφέρειας, το οποίο καθυστερεί διότι προφανώς δεν προετοιμάζεται με τον τρόπο που πρέπει. Υπάρχουν άλλα θέματα, είναι χαρακτηριστικό ότι στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αντιπεριφέρειας για το 2024 το μόνο νέο κονδύλι είναι αυτό που κάθε χρόνο υπάρχει, η συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Σεραίων στο Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Η Δήμαρχος, συνομιλώντας με τον κύριο Παπαστεργίου, του ζήτησε και τη δική του συμβολή, ώστε ο Δήμος Σεραίων να καταφέρει να κερδίσει, διεκδικώντας μεγάλα κονδύλια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία είναι με τη βοήθεια και την αρμοδιότητα της περιφέρειας. Πράγματα για τα οποία χρηματοδοτεί η περιφέρεια και αυτό έχει να κάνει με εμάς. Μιλήσαμε για τα κομμάτια των αντιπλημμυρικών έργων που είναι κομμάτι της περιφέρειας, αλλά σίγουρα αφορούν και τον αστικό, και τον αστικό ιστό, γιατί γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που από του αστικού ιστού. Όπως επίσης, από ό,τι μας ενημέρωσαν, ακόμη και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, περισσότερες χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν είναι μέσω της περιφέρειας. Επομένως, πέρα από τις στοχεύσεις τις δικές μας, χρειάζεται μια συνεργασία και διεκδίκηση και από την περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε
βρήκαμε σε εξέλιξη εμείς, κάτι που τελειώνει. Είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Είναι κάποιες χρηματοδοτήσεις που πραγματικά ο Δήμος Ερών προσπαθεί και θα μπορούσε να προσπαθήσει να διεκδικήσει και ακόμη περισσότερα χρήματα. Αυτό βέβαια είναι αρκετά δρομολογημένο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας. Γι' αυτά ενημερώσαμε τον κύριο Παπαστεργίου για τα θέματα δηλαδή του Δήμου Σερών που αφορούν και την περιφέρεια, ώστε στο κομμάτι της διεκδίκησης του Δήμου από την περιφέρεια να είναι όσο περισσότερες φωνές βοηθήσουν, φυσικά είναι καλύτερο για το σύνολο. Τη μελέτη για τη γέφυρα του Τσέλιου την έχει ολοκληρώσει ο Δήμος Ερών, όμως η κατασκευή της πρέπει να γίνει από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το κόστος αυτό είναι βέβαια μεγάλο και θα πρέπει ο Απόστολος Τζιτζικώστας να θέλει να βοηθήσει τον Όμος Ερών και να θέλει να δαπανίσει χρήματα από το τεχνικό του πρόγραμμα. Η κατασκευή όμως της γέφυρας ανήκει στην περιφέρεια. Γι' αυτό εκείνο που είπε ο κύριος Παπαστεργίου είναι ότι θα κάνει μία πρόταση, μία ερώτηση στην περιφέρεια για να είναι κάτι το οποίο ακριβώς επειδή ο Δήμος έχει την ετοιμότητα, δηλαδή έχουμε την ετοιμότητα της μελέτης θα ζητεύχει δημοπράτησης, θα μπορούσε να μπει στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας για να αρχίσει σιγά σιγά να δρομολογείται. Η κυρία Μητλιάγκα τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποίησε συνάντηση με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Συζητήσαμε τέτοιου είδους θέματα. Εντάξει, ο κύριος Τζιτζικώστας ήταν και ο κύριος Σπυρόπουλος ήταν δεκτικοί στην συνεργασία με τη Νέα Δημοτική Αρχή. Ακούσανε τα θέματά μας. Όλα αυτά τα θέματα τα έθεσα κι εγώ και στον κύριο Τζιτζικώστα, δεν ήταν αρνητική. Προφανώς είναι θέμα διεκδίκησης. Όταν ενωθούν περισσότερες φωνές, νομίζω ότι μόνο καλό μπορεί να είναι. Τις Σέρες επισκέφθηκε σήμερα το μέλος του προσωρινού συντονιστικού της Νέας Αριστεράς, Νίκος Μπίστης. Ο κύριος Μπίστης είχε σειρά επαφών με φορείς και σωματεία εργαζομένων, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη ανοιχτή συνέλευση του νέου φορέα στην πόλη των Σερών. Ο κύριος Μπίστης ανέφερε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στερείται σοβαρότητας και πως τα δείγματα γραφής της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια πορεία έξω από την αριστερά και η αντίληψη είναι πιο κοντά στις συντηρητικές δεξιές απόψεις. Σε ένα κόμμα που κινείται προς τα δεξιά και έχει χάσει τη σοβαρότητά του, εμείς δεν χωράγαμε μέσα. Σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε από τις Σέρες το μέλος του προσωρινού συντονιστικού της Νέας Αριστεράς, Νίκος Μπίστης. Ο κύριος Μπίστης ανέφερε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στερείται σοβαρότητας και πως τα δείγματα γραφής της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια πορεία έξω από την αριστερά και η αντίληψή του είναι πιο κοντά στις συντηρητικές δεξιές απόψεις. Εμείς δεν έχουμε το περιθώριο και νομίζω ούτε ο τόπος ούτε η αριστερά να περιμένει να δει τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε όχι απλώς δείγματα γραφής. Αν το πρώτο διάστημα υπήρχε ένα ερωτηματικό για το πού το πάει η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο ερωτηματικό. Είναι φανερό που το πάει. Είναι μια πορεία έξω από την αριστερά. Αποδεικνύεται με κάθε τρόπο, κάθε φορά που η νέα ηγεσία μιλάει ελεύθερα, άλλο αν μετά τα μαζεύει, φαίνεται ότι η αντίληψή της είναι πιο κοντά, δεν θα έλεγα ούτε στη σοσιαλδημοκρατία ούτε πουθενά άλλο, μακάρι το πρόβλημα να ήταν η σοσιαλδημοκρατία, είναι πιο κοντά σε συντηρητικές δεξιές απόψεις. Και θα έλεγα και κάτι άλλο, το οποίο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αιτιολογήσω, δεν είναι μόνο πολιτικό πρόβλημα, είναι πρόβλημα σοβαρότητας. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία του έχει χάσει τη σοβαρότητά του σαν αριστερό κόμμα. Ο κύριος Μπίστης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, ανέφερε ότι με την καθολικότητά της παραβιάζεται το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, με αυτό το νομοσχέδιο οι τέσσερις αρχές, η καθολικότητα, η αμεσότητα, η μυστικότητα και το ταυτόχρονο της διεξαγωγής των εκλογών παραβιάζονται. Διότι παραβιάζεται το Σύνταγμα με την καθολικότητα της επιστολικής ψήφου που πήγε η Νέα Δημοκρατία να εφαρμόσει. Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της αποχής, δίνουν δικαίωμα σε μένα που είμαι 100 μέτρα από το εκλογικό μου κέντρο, να μην πάω, να ψηφίσω με επιστολική ψήφο. Αυτό δημιουργεί και παιδευτικά είναι τεράστιο πρόβλημα, διότι οθεί τον κόσμο στο να μην πάει να ψηφίσει. Δεν έβαλε τυχαία ο νομοθέτης ότι πρέπει να πάει πίσω από το παραβάν ο άλλος. Θυμόσαστε την εικόνα του επιχειρηματία με τον Άδωνη Γεωργιάδη,
όπου επιχειρηματίας δίπλα στο Γεωργιάδη τους έλεγε τα πάντα να ψηφίσετε, προσέξτε καλά, γιατί εδώ πέρα αυτή η επιχείρηση κλπ. Και ο Γεωργιάδης βέβαια, αφού τα άκουσε όλα αυτά, είπε όχι. Στην τελευταία ανάλυση ψηφίστε ό,τι θέλετε. Τους έκανε και υποχώρηση. Για σκεφτείτε το αυτό γενικευμένο. Σκεφτείτε αυτόν τον επιχειρηματία να υπάρχει δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Τι θα κάνει στους εργαζόμενους του. Γι' αυτό εμείς που είμαστε υπέρ της επιστολικής ψήφου, η οποία είναι ούτως ή άλλως προβληματική σε ορισμένα σημεία. Ακούτε συνέχεια που λένε πώς θα γίνει με τον courier τώρα στους κατοίκους εξωτερικού. Αλλά δεν είναι μόνο οι κάτοικοι εξωτερικού, είναι και εσωτερικού. Θα δώσει τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου σε κάποιον που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει. Αν το γενικεύσεις, παραβιάζεις το Σύνταγμα. Γι' αυτό καταθέσαμε και την ένσταση της συνταγματικότητας και περιμέναμε. Σχετικά με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κύριος Μπίστης τόνισε ότι το μόνο κόμμα που δεν είχε κανένα εσωτερικό πρόβλημα ήταν η Νέα Αριστερά, λέγοντας ότι η Νέα Αριστερά έχει σαφή και καθαρή θέση. Τα δικαιώματα είναι καθολικά για όλους και για όλες, για κάθε πολίτη, δίχως εξαιρέσεις. Ο κύριος Μπίστης αναφέρθηκε και στην άποψη του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, λέγοντας ότι έχει μια απόλυτα αναχρονιστική γραμμή, ταυτίζοντας την άποψη του κυρίου Κουτσούμπα με αυτήν τη σειρά συνόδου. Στα κόμματα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, παρά την αρχικά σωστή θέση των ηγεσιών, πώς προχώρησε προς τα κάτω. Οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν, δεν θα το αναφερθώ σε φαινόμενα τα οποία ήταν και κωμικά, το πώς θα πάμε στα χωριά μας να το πούμε, ενώ πηγαίνανε στα χωριά τους να ζητήσουν να ψηφιστεί ο Κασελάκης, ο οποίος είχε εφαρμόσει και πολύ καλά έκανε από τη δική του την πλευρά το επίμαχο θέμα που αφορούσε το νομοσχέδιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι γνωστό με τον βουλευτή της Λέσβου, ο οποίος είπε φρικώδη πράγματα. Η Ιερά Σύνοδος ασχολείται με πράγματα, η ιεραρχία της Εκκλησίας, τα οποία δεν την αφορούν. Πολύ κακός. Σας κάνω την πρόβλεψη ότι θα έχει την τύχη των ταυτοτήτων στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή θα σπάσει τα μούτρα της στο τέλος. Θα δημιουργήσει προβλήματα. Το πρόβλημα θα το έχει κυρίως η Νέα Δημοκρατία, γιατί το πλήρωμα της Εκκλησίας κατά κανόνα βρίσκεται πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, άρα θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Εμείς στο φλέγον θέμα το οποίο έφερε η κυβέρνηση και τώρα δεν μπορεί να ξεμπλέξει με την Ιερά Σύνοδο του γάμου και της τεκνοθεσίας στα ομόφυλα ζευγάρια, είχαμε μια καθαρή θέση και χωρίς εσωτερικά προβλήματα που είχαν οι άλλοι. Και δεν είχαμε τη θέση του ΚΚΕ, η οποία είναι περίπου η θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Νίκος Μπίστης, λίγο πριν από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, είχε συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερών Βαρβάρα Μικιάνγκα, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Δημοτικών Υπαλλήλων του Νομού Σερών και με το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΙΑ Σερών. Η Super League, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας ο αθλητικός συντάκτης του Fony.gr, Κώστας Δελής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη. Η Super League χθες συνεδρίασε και έβγαλε το πρόγραμμα μέχρι την τελευταία αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League. Μόνο που στις 11 Φεβρουαρίου έχει βάλει μια αγωνιστική, την 22η, είναι το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Παναθηναϊκό στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Και την επόμενη μέρα, το 10η Φεβρουαρίου, λίγη αυτή η τιμωρία, θα έλεγε κανείς, αυτές οι αποφάσεις της κυβέρνησης για κεκλεισμένο των θυρών αναμετρήσεις. Έτσι λοιπόν, για ένα ακόμα μάτς, η ΠΑΕ Πανσεραϊκός θα υποχρεωθεί να παίξει χωρίς κόσμο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, έτσι κι αλλιώς έχει δώσει τις εντός έδρας αναμετρήσεις το διάστημα αυτό και με τον Ολυμπιακό στις Σέρες και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, γιατί ισχύει και για το κύπελο, αλλά και με τον Παναθηναϊκό μια μέρα πριν εκπνεύσουν έτσι αυτά τα αυστηρά μέτρα που στην ουσία δεν βοήθησαν και καθόλου. Ουσιαστικά θα περιμένουν οι φίλοι του Πανσεραϊκού ένα μήνα στις 24 Φεβρουαρίου να παίξουν με τον Ατρόμητο στις Σέρες για να βρεθούν στο κήπεδο και να υποστηρίξουν την ομάδα. Και το μάτς 28 Δευτέρου με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, τότε και αυτό θα έχει κόσμο, αλλά η οικονομική έτσι, η ζημιά που έχει η ΠΑΕ είναι αρκετά μεγάλη από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου και με όσα έγιναν και με το γήπεδο. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό.
Έθριος θα είναι για αύριο, ουρανός στις Σέρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 1 έως 13 βαθμούς. Στην Δράμα από μείον 2 έως 14. Στην Καβάλα η θερμοκρασία από μείον 1 έως 13 βαθμούς. Στην Ξάνθη από μείον 2 έως 12 βαθμούς. Στην Κομοτηνή η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από μείον 3 έως 12. Στην Αλεξανδρούπολη από 1 έως 14 βαθμούς. Και στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από μείον 2 έως 11 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.